τρίτη και τελευταία ημέρα εκλογών στο Επιμελητήριο Αχαΐας. Ευχαριστήσουμε τους συναδέλφους μας που ήρθαν και δηλώσαν την προτίμησή τους μέσω από την ψηφοφορία. Είναι πολύ σημαντικό όλοι εμείς που εθελοντικά είμαστε στο Επιμελητήριο και προσπαθούμε να προσφέρουμε για το καλό της περιοχής μας και του τόπου μας. Είναι μια στήριξη. Θέλω να τους ευχαριστήσω όλους τους συνάδελφους που ήρθαν και εύχομαι το νέο ΔΣ να είναι ακόμα πιο παραγωγικό από το παραγωγικό ΔΣ που τελειώνει σήμερα η θητεία του. Η επόμενη μέρα θα μας βρει σε ένα επιμελητήριο το οποίο θα είναι επιμελητήριο πλέον για όλους, θα έχει ανοιχτές πόρτες για όλους, θα είμαστε ενωμένοι όλοι οι επιχειρηματίες του νομού Αχαΐας για να φέρουμε καλύτερες μέρες στο νομό Αχαΐας. Η γενικότερη προσέλευση πάντως είναι πεσμένη. Αυτό δείχνει και την απαξίωση του θεσμού, αυτό δείχνει και τη φτώχεια που υπάρχει και πολλοί δεν είναι ταμιακώς εντάξει για να έρθουν, την κατάσταση γενικότερη της κοινωνίας καθρεπτίζει. Το μήνυμα είναι ότι αν δεν αγωνιστεί ο λαός για να διεκδικήσει αυτά που θέλει και αν περιμένει με ψηφοφορίες να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά, δεν θα δει άσπρη μέρα. Μέχρι και τις 2 το μεσημέρι είχαν ψηφίσει 2.353 επιχειρηματίες και στους 3 τομείς. Η συμμετοχή, σύμφωνα με κάποιους, δεν είναι ικανοποιητική. Γεγονός που δείχνει αφενός μεν ότι πολλά μέλη δεν είναι ταμιακώς εντάξει και αφετέρου υπάρχει μειωμένο ενδιαφέρον. Έχουμε συμμετοχή. Ο μέσος χρόνος αναμονής είναι 15 λεπτά να έρθουν όλοι οι άνθρωποι να ψηφίσουν. Είναι κρίμα να μην εκπροσωπηθούν οι επιχειρήσεις στο επιμελητήριο. Χρειαζόμαστε την ψήφο όλων. Η διαδικασία δεν είναι δύσκολη. Έχουμε καλή συμμετοχή, έχουμε αλλάξει, έχουν γεμίσει οι κάλπες, έχουμε βάλει αναπληρωματικές και ψάχνουμε λουκέτα για να τις κλειδώσουμε. Ελπίζω να βάλουμε και τρίτη φουρνιά από κάλπες. Είναι στο χέρι του κόσμου να έρθει και να ψηφίσει. Εκτιμάται ότι το αποτέλεσμα των εδρών θα γίνει γνωστό μετά τα μεσάνυχτα και η Σταυροδοσία αύριο το απόγευμα.